Μια υπέρτατη πράξη ανθρωπισμού και αλληλεγγύης από έναν συνάνθρωπό τους, τους έδωσε τη δυνατότητα να ξαναγεννηθούν. Έλαβαν μόσχευμα νεφρού από ζώντα δότη. Κάποιος συγγενής από το στενό ή μακρινό οικογενειακό κύκλο, εξαίματος ή και όχι, προσέφερε θελοντικά τον νεφρό του, χαρίζοντας τους ξανά μια καλύτερη ποιότητα ζωής, βγάζοντάς τους από το Γολγοθά που ανέβαιναν εξαιτίας ενός χρόνιου σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζαν. Η εμπειρία της μεταμόσχευσης τους έφερε κοντά και μέσω του Συνδέσμου Μεταμοσχευμένων Κύπρου δημιούργησαν την ομώνυμη ομάδα Bowling. Ένα άθλημα ιδανικό για τους μεταμοσχευμένους, αφού δεν είναι επίπονο και ταυτόχρονα τους δίνει τη δυνατότητα να εξελίσσονται συνεχώς. Είμαι περήφανος γιατί σαν μεταμοσχευμένα άτομα μας δίνεται μια ευκαιρία να έχουμε μια ενασχόληση, να προβάλλουμε και το ότι η μεταμόσχευση δεν σταματά κανέναν να αθλείται. Η ομάδα αποτελείται από 6 bowlers 40 έως 70 ετών. Εμένα μου άρεσε περισσότερο το bowling γιατί ήταν low stress άθλημα, να το πω, λόγω και της χρόνιας πάθησης που είχαμε. Αλλά το αγάπησα, δηλαδή το bowling για μένα είναι πλέον τρόπος ζωής. Ο Γιώργος Μούντης, πιστός φίλος της ομάδας, αν και μη μεταμοσχευμένος, στηρίζει ανελιπώς τις γροθιές και τον σύνδεσμο. Η οικογένεια του Γιώργου προχώρησε σε μεταθανάτια δωρεά οργάνων της μητέρας του, χαρίζοντας ζωή σε συνανθρώπους μας που το είχαν ανάγκη. Τα μετάλλια και οι διεθνείς αγώνες τονίζουν δεν είναι ο σκοπός, αλλά το κίνητρο για να αθλούνται. Η πόρτα της ομάδας είναι ανοιχτή για όλες και όλους τους μεταμοσχευμένους. Κάθε μεταμοσχευμένος έχει τη δική του ιστορία, τον δικό του φύλακα άγγελο, με τη ζωή να παίζει συχνά τα δικά της παιχνίδια. And surprisingly enough, after a lot of trials and errors, it turned out that my father-in-law was the one to give me a kidney. Κάποιες φορές ωστόσο, ο αγώνας χρειάζεται να επαναληφθεί. Το 2009 έκανα την πρώτη μου μεταμόσχευση. Δωρητής ήταν ένας θείος μου, μακαρίς αδερφός του παπά μου, τον οποίο πήγα μέχρι το 2022 πέρσι που έκανα τη δεύτερη μεταμοσχεύση, τον οποίο έδωσε μου τον κουνιάδος μου Δημήτρης Ομίτας και δόξα Θεός πάμε καλά. Μετά τη δωρεά νεφρού, ο Δότης συνεχίζει να ζει χωρίς προβλήματα, με τους ειδικούς να σημειώνουν πως η αναμενόμενη διάρκεια ζωής του Δότη είναι κανονική. Δείτε κυρίες και κύριοι σε λίγο. Έκκληση προς τον κόσμο απευθύνει το κέντρο αίματος. Μεγάλες οι ανάγκες, μειωμένη η προσέλευση το καλοκαίρι. Τα αποτελέσματα της τεχνητής νοημοσύνης.